Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή χαρούμενη δημιουργική εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει με το ένα πόδι μέσα στον Ιούλιο, αλλά από αύριο αλλάζουμε και πάμε σκηνικό Αυγούστου. Με όλους τους αδιούχους που καταλαβαίνετε το λόγο και το Σαββατοκύριακο επιποδός για να μετακινηθούν στα νησιά μας, για να περάσουν υπέροχα, να ξεκουραστούν, να φορτώσουμε μπαταρίες όπως λένε και νομίζω κάποια στιγμή θα έρθει και η δική μας η σειρά. Να αλλάξουμε δηλαδή το σκηνικό, να είμαστε κάπου έξω εκεί μαζί σας, είτε σε πλατείες, είτε σε δρόμους, είτε σε παραλίες και από εκεί να δείτε τι ωραίο σκηνικό και υλικό μπορούμε να στείλουμε καθημερινά. Ελάτε λοιπόν να σας πούμε ότι έχουμε πραγματικά πάρα πολλά να δούμε, να μοιραστούμε μαζί σας. Με πρώτο βέβαια από την σειρά που τα πήραμε τις ημέρες αυτές. Παρασκευή βράδυ το Φιλανθρωπικό Σωματείο σε μια εξαιρετική μουσική εκδήλωση κάτω στην παραλία Κασόνια. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφα τραγούδια που μας ταξίδεψαν στο παρελθόν. Ο Μικές Κουλιάς, η Μαρία Κουλιά, η Νάσια Ιακώβου, ο Γιώργος Γαβαλάς, ο κύριος Ιακώβου, πάρα πολύ εκεί σε ένα υπέροχο σχήμα. Προλόγησε βέβαια η πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νικόλαος, η Μαρουσό Ασονίτη Καρύπη και ήταν πραγματικά υπέροχα. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί, είδα τον κύριο Γιώργο Μαύρο, τον Νικητά Ασονίτη, πιο πέρα πρέπει να ήταν ο κύριος Κρίς Αλαχούζος με τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, αλλά όλοι είχαν να πούν τα καλύτερα. Λοιπόν, επίσης, μας ταξίδεψε η Δημοτική Μεικτή Χοροδία υπό τον Παντελή Χριστοδούλου και τους κόους καλλιτέχνες μας, τον κύριο Αθανάσιο Πουλιού. Συγχαρητήρια σε όλους. Καταπληκτικά τραγούδια, υπέροχες μελωδίες που όλοι σιγοψιθυρίσαμε και τα παιδιά μας, μικρότερα και μεγαλύτερα. Σε όλους έχουμε να πούμε τα καλύτερα. Ο Κώστας Μακεδόνας, με μια βραδιά αφιερωμένη στον δικό μας Νίκο Κούρο. Πραγματικά, όσοι ήταν εκεί, γιατί υπήρχε και ένα θέμα, ξέρετε. Δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό το σκηνικό το μαγικό, αλλά κάποιοι ξεγελάστηκαν, διότι από τον Ιάκυνθο και κάτω δεν ακουγόταν τίποτα. Δεν ακουγόταν τίποτε. Με αποτέλεσμα, κάποιοι νόμιζαν ότι ίσως καθυστερούσε η συναυλία ή κάτι γινόταν, ενώ η συναυλία ήταν σε εξέλιξη. Τέλος πάντων, και εμείς ανάμεσα σε αυτούς, οπότε ένα μικρό υλικό κάτι θα το μοιραστούμε μαζί σας. Πάμε να πούμε επίσης ότι έχουμε την τελετή βράβευσης των παιδιών, των επιτυχόντων των περσινών, στα ΕΗ και τα ΤΕΗ. Αλλά σας λέμε από τώρα ότι επειδή η εκπομπή είναι αυτή που ξέρετε χρονικά και δεν γίνεται να τις δώσουμε παράταση, αύριο να το δούμε για να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Βέβαια πάρα πολλά τραγούδια ακούστηκαν, υπέροχα ήταν, αλλά καταλαβαίνετε μέχρι το τέλος της μπαταρίας. Αυτό είναι το όλο σκηνικό. Καλά να είμαστε, να τα μοιραστούμε ξανά όλα μαζί σας. Όμως είχαμε και μια συνέντευξη με τον εκπαιδευτικό ποιητή Γιώργο Κουλιανό για το αποκίνημα των Σφουγγαράδων, το οποίο δεν προλάβαμε να δούμε. Θα το δούμε τώρα αμέσως. Άρα πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Κουλιανό, να ακούσουμε όλα όσα θα μας πει. Και στο δεύτερο μέρος πάμε να ταξιδέψουμε εκεί στην πλατεία μας με τον υπέροχο Κώστα Μακεδόνα και το επιτελείο του, το μουσικό. Μια βραδιά, όπως σας είπα, αφιερωμένη στον Νίκο Κούρου, αλλά και σε όλο τον κόσμο, που το χάρηκε πραγματικά ειλικρινά. Έτσι θα κυλήσουν τα δύο πρώτα μέρη της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Κουλιανέ. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Αιγαίο. Χαίρομαι που σας βλέπω και που θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα. Βέβαια, αυτές τις μέρες εγώ σας ζήτησα να είσαστε εδώ μαζί μας. Μια ανανάσα πριν από τις εκδηλώσεις για το αποκίνημα των Σφουγγαράδων, που όλοι περιμένουμε χρόνια τώρα να το δούμε, να το βιώσουμε, να το ζήσουμε, να το χαρούμε. Πολλά σχόλια, πολλά γραφόμενα και εσείς εμπλεκόμενος μέσα σε όλα αυτά. Ναι. Οπότε ελάτε να μας δώσετε λίγο έτσι και το παρασκήνιο και όλα εσά και εσείς θέλετε να πείτε επί τούτου. Σε ευχαριστώ πολύ, Εύη. Να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου. Είσαι ίσως από τους ελάχιστους ανθρώπους που θυμάται την ιδέα εκείνη που είχα προ αρκετών ετών και ενθυμούμενη αυτή την ιδέα, με κάλεσε σήμερα στο στούντιο. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθώ λίγο στο... Ναι, βεβαίως, βεβαίως, γιατί είχαν γραφτεί και δημοσιευθεί. Ναι, και συνέβησαν διάφορα στο τα οποία θα αναφερθώ. Την ιδέα αυτή την είχα ήδη από την εποχή που κατέβαινα ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Μανώλη του
του Μακρυλού. Ό,τι μου θύμισες τώρα. Ναι, νομίζω πέρασαν 12 χρόνια. 12 χρόνια από τότε. Σίγουρα. Την μοιράστηκα μαζί του την ιδέα, την ευαρεστήθηκε βέβαια ακούγοντας ο Μανώλης. Ωστόσο, όπως γνωρίζεις, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, δεν είχε ευτυχή κατάληξη η προσπάθειά μας. Έκτοτε βέβαια την μοιράστηκα και με άλλους υποψηφίους, έτσι, και με τον κύριο Γαλουζή, ο οποίος και αυτός χάρηκε, την βρήκε καλή ιδέα, ωστόσο δεν προχώρησε. Ίσως ο συντονισμός όλων αυτών να τον θεώρησαν λίγο ότι ήθελε πολύ χρόνο, ήταν, ψάξιμο. Ήταν ένα εγχείρημα, τουλάχιστον έτσι όπως το περιέγραψα, ναι, ναι. Και το οποίο βρίσκεται αναλυτικά δημοσιευμένο στο τότε ηλεκτρονικό φύλλο του Καλυμνοσόλα. Ναι, ναι. Το 2017, θυμάμαι, είχε δημοσιευτεί. Μάλιστα. Περιείχε το σκεπτικό, έτσι, κάποιες προτάσεις για το οργανωτικό μέρος και επίσης είχα διατυπωμένο και τον σκοπό της εκδήλωσης, γιατί ο σκοπός είναι πιο σύνθετος από αυτό τουλάχιστον που παρουσιάζεται στο σημερινό πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο μοιράστηκε έχει, θα λέγαμε, ένα φολκλωρικό χαρακτήρα. Ναι. Εγώ φανταζόμουν κάτι πιο μεγάλο. Ναι. Το φανταζόμουν ως ένα μνημείο ενότητας, ομόνοιας και συνεργατικότητας. Έτσι, αυτό το προκίνημα. Ήθελα να είναι έτσι ένα σταθερό ετήσιο σημείο αναφοράς και επανεκκίνησης για αυτό τον ταλαιπωρημένο τόπο. Ένα ορόσημο για τον καθένα, αλλά και για όλους συλλογικά. Και βέβαια ένας ο τελετουργικός αυτός αποχαιρετισμός θεωρούσα ότι μπορεί να γίνει έτσι ένα λάκτισμα για το μεγάλο πάλεμα με το μέλλον μας και τη μοίρα μας. Ήταν όμως πάντως τότε παλιά, ήταν, ναι, καθιερωμένο, ήταν, για ήταν, κάθε χρόνο. Είχε ένα άλλο χαρακτήρα. Βέβαια, ίσως είναι και καλό που σε αυτή τη συγκυρία οργανώνεται κάτι μικρό. Είναι καλό έτσι να το δούμε σαν ένα εγχείρημα και αν πετύχει, που εύχομαι να πετύχει, έτσι να στις επόμενες... Τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο θα γιορτάζεται. Έτσι, και χαίρομαι ιδιαίτερα που τελικά βρήκε έδαφος αυτή η ιδέα μου. Βέβαια άργησε να υλοποιηθεί, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι είναι. Βέβαια ήθελα... Και μήνες έχουν περάσει προετοιμασίας, να το σημειώσουμε αυτό. Και μήνες προετοιμασίας. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Έπαρχος μας είπε από τις αρχές του χρόνου. Α, και στον ίδιο τον κύριο Έπαρχο του είχα μοιραστεί τον είχα επισκεφθεί και που είχα διατυπώσει την ιδέα μου και μάλλον την είχε στο μυαλό του και με χαρά βλέπω να την τρέχει. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει και η βοήθεια από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Βέβαια. Βέβαια, να πω την αλήθεια, εγώ θα ήθελα να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια από εχώριες, τοπικές δυνάμεις. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιφάνεια, έτσι οι επιχειρηματίες, να βοηθήσουν, να είναι μια 100% ελληνική, συγγνώμη, καλυμνιακή προσπάθεια. Και ελληνική και καλυμνική, βέβαια. Έτσι είμαι σίγουρη ότι θα είναι. Σίγουρα υπάρχει τώρα το ερωτηματικό, η αγωνία, να πάνε όλα καλά. Όπως το λες, μπορεί τώρα να είναι λίγο πιο συγκεκριμένοι οι ρυθμοί, αλλά φαντάζομαι ότι θα αναπτυχθούν παρακάτω τα επόμενα χρόνια και πρέπει να γίνει αυτό. Ναι, και εγώ φαντάζομαι ότι στις επόμενες χρονιές θα είναι κάτι πιο μεγάλο και πιο ουσιαστικό. Έτσι, έτσι. Αν θέλετε την άποψή μου, θα ήθελα να γίνει μια προσπάθεια να βρεθούν αυτοί οι σφουγγαράδες, οι τελευταίοι σφουγγαράδες της τελευταίας γενιάς του 60-70, να τιμηθούν, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι εμβληματικές φυσιογνωμίες. Και επίσης ήθελα
αυτό το οργανωτικό μέρος να συμπεριλαμβάνει και ένα μεγάλο τραπέζι, το τραπέζι της αγάπης, όπου εκεί θα καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι, θα καθίσουν όλες οι αρχές, οι παρατάξεις, έτσι, και θα παρακολουθούν τους χορούς και τα τραγούδια. Θα ήταν κάτι πολύ ωραίο, πιστεύω. Εγώ στα 13 μου τότε το είχα ζήσει, Γιώργο, σε μαθήτριες που μας έντυσαν με τα καβάδια και μείναμε εκεί και θυμάμαι εκεί στο Όαση το σινεμά, το καλοκαιρινό, το θερινό, τα τραπέζια που ήταν πραγματικά τεράστια, τον κόσμο παθιασμένο με γλέντι, με τραγούδι, με χορό, όπως είπε και ο καπετάνιος ο Καμπουράκης, με το ένιμα στα καλύτερά του. Έτσι, φαντάζεσαι ότι ο Αντώνης Καμπουράκης το έχει ζήσει αυτό κατά επανάληψη. Βεβαίως, ναι. Και είναι πόσο... ένας από, τους, από τις τελευταίες εμβληματικές. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτός. Φαντάζομαι ότι θα τον προσέγγισαν. Έτσι, θα τον συμβλέφθηκαν. Μα είναι πρωτοχορευτής ακόμη. Να αναλάβει τώρα το εγχείρημα αυτό. Και βέβαια θα ήταν έτσι μια καλή ιδέα αυτή να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι. Έτσι, θα ήταν μια τελευταία ευκαιρία για ένα, ας το πούμε, fair play, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, έτσι, πριν ταμπουρωθούν στα αμπριά τους για τις προσεχείς εκλογές. Εγώ έχω ανάγκη να το δω αυτό, να το δούμε όλοι που δεν τους ξέρουμε κάποιους, να τους δούμε, να τους χειροκροτήσουμε, να τους σφίξουμε το χέρι. Αυτοί οι άνθρωποι πριν, είναι ο κρίκος της ιστορίας της παλιάς μας. Όπως είπα πριν, θα ήταν έτσι μια τεράστια ευκαιρία να ομονοήσουν, να βρεθούν, να σφίξουν ο ένας το χέρι του άλλου, να συνδιασκεδάσουν, να συμμετάσχουν μαζί σε κάποια δρόμενα τα οποία παραπέμπουν στην ιστορία, στην να θυμηθούν τα παλιά. Μπράβο, να θυμηθούν ίσως ιστορίες. Τα παλιά τις ιστορίες. Έτσι. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το έβλεπα σαν ένα μνημείο ενότητας, σύμπνοιας, συνεργατικότητας. Ναι. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε να είναι έτσι, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία αφορούν όλους μας. Δεν είναι ούτε του ενός, ούτε της οικογένειάς σου, ούτε της δικής μου. Είναι όλων μας. Είναι η ιστορία, η βάση μας. Το αποκίνημα. Ναι. Με αυτή τη μορφή, με αυτό το τελειτουργικό, είναι κτήμα της Καλλίνου. Ακριβώς. Γιατί είδαμε, έτσι, είδαμε και κάποια πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσαν. Αυτό που έγινε δύο χρονιές στη Χάλκη και μάλιστα υπήρξε και συμμετοχή ατόμων και ομάδων. Τι δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε γιατί το αποκίνημα ως ιδέα μπορεί εκείνοι να είχαν ένα τυπικό αναχώρησης, έτσι, το οποίο δεν έχει σχέση με το δικό μας. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην υπήρχαν και άνθρωποι τώρα για να στηθούν σε ένα τραπέζι, να καθίσουν και να τους έχουμε αυτούς. Γιατί για λίγο διάστημα ασχολήθηκε το συγκεκριμένο στόπος, το συγκεκριμένο νησί. Έτσι, περισσότερο ήταν η Καλλίμνη και η Σιμιακή. Ναι, οπότε ίσως να μην υπήρχε. Οπότε γι' αυτό έκαναν την κατάδυση, τα τραγούδια, τα σχήματα που ήρθαν τα παραδοσιακά να χορέψουν. Ναι, γι' αυτό καλό ήταν. Καλό ήταν. Όμορφο ήταν. Σε συμβολικό επίπεδο εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, αν το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή θα βρει το αποκίνημα της Χάλκης. Δεν θα βρει το αποκίνημα της Καλλίνου. Ναι. Τώρα βέβαια με όλα αυτά που γίνονται και ευτυχώς που καταλήξαμε έτσι να ξεκινήσει επιτέλους και στην Κάλυνα το αποκίνημα. Και να πούμε και κάτι άλλο, Γιώργο, ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό με την αρρώστια των σφουγγαριών, πιθανότατα τώρα να ήταν ακόμη πιο ζωντανά και ενεργά τα πράγματα. Ενδεχομένως. Και τώρα, έβλεπα χθες, συγκινήθηκα, την ώρα της συνέδευσης σταματήσαμε ένα-δυο φορές, που ήρθαν τα καλυμνάκια της Αμερικής, του εξωτερικού, και ήρθαν να του μιλήσουν. Και ο ίδιος δάκρυζε γιατί έβλεπε εγγόνια γνωστών του παλιών σφουγγαράδων. Να είναι στον κύριο Καμπουράκη. Που ήρθαν να πάρουν σφουγγάρια εκείνη την ώρα. Με τη χαρά τους εξυπηρετούσε. Και πιστεύω ότι η ζωντάνια αυτού του ανθρώπου και πολλών άλλων είναι. Γιατί όταν λέει πήγαιναν να βουτήσουν, έκαναν το σταυρό του. Και εκείνος λέει ειδικά, το έβλεπε σαν διασκέδαση. Το έβλεπε σαν κάτι χαρούμενο, ένα ωραίο γεγονός αυτό που έκανε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό από το να σκέφτεσαι ότι, όχι, που πάω τώρα,
με αγωνία Ο και άνθρωπος ρίσκο. από μόνος του είναι ένα πολύτιμο βιβλίο. Είναι η ζώσα ιστορία Πολύ σωστό. του τόπου. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί. Εύχομαι να του δώσουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει ιστορίες. Μακάρι. Θα ήταν πάρα πολύ εμείς ωραίο. Πάντως χαρήκαμε για αυτά που μοιράστηκε μαζί μας. Μπράβο. Και Γιατί τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Και εγώ καμιά φορά περνάω και συζητάω μαζί του. Είναι και συμπατριώτης της μητέρας μου. Κατάγεται από την Ψέρη μου, έτσι. Και τον έχω ζήσει κι εγώ στο νησάκι, στα καλά του, να το πω έτσι. Είχατε στην οικογένεια, Γιώργο? Και υπάρχει και μια μακρινή συγγένεια. Mm-hmm. Εσείς είχατε στην οικογένεια κάποιους ναι, σουγκαράδες και τα λοιπά? Τα αδέρφια της μητέρας μου, μάλιστα, ναι. Πήγαιναν κι αυτοί. Και μάλιστα έχει χάσει και έναν αδερφό στα σουγκάρια. Μάλιστα. Έχει χάσει έναν αδερφό. Α, οι περισσότερες οικογένειες είναι συνδεδεμένες. Υπάρχει φλέβα αυτή, υπάρχει μια φλέβα και βέβαια νιώθω ότι κυλάει και εμένα. Έτσι είναι όπως το λες. Ένα μικρό κομμάτι αυτής της φλέβας του μέσα μου. Παρακολουθώ έτσι τα δρόμενα στο νησί, παρόλο που είμαι στα Γιάννενα τα τελευταία 14 χρόνια, τα παρακολουθώ και γνωρίζω τι γίνεται. Mm-hmm. Και χαίρομαι όταν κάποιες ιδέες μου βρίσκουν έδαφος. Είδα επίσης ότι βρήκε έδαφος η ιδέα που είχα για την ναυμαχία του Γέροντα, η πρότασή μου να πάρει ένα πιο έτσι, πανηγυρικό χαρακτήρα. Είδες αυτό, αυτή η επέτειος, πώς έγινε. Να γίνει και το άγαλμα του Μιαούλη, έτσι, εκεί βρήκα ευήκουα ότα, έτσι. Και είμαστε πολύ κοντά στο να συμβεί αυτό, να το έχουμε, να το χαρούμε. Εγώ περιμένω να στηθεί επιτέλους. Αρχές Σεπτεμβρίου έμαθα. Αρχές Σεπτεμβρίου. Πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, έχω μια μικρή ένσταση με το σημείο στο οποίο έχει επιλεγεί, αλλά αυτό ίσως είναι ναι. Δευτερεύον. Άρα θα είσαι εδώ, έτσι, θα τα χαρούμε όλα αυτά, όλοι μαζί, τις ημέρες αυτές. Τέλη Αυγούστου θα γίνει η ναυμαχία, βέβαια. Η ναυμαχία. Βέβαια, βέβαια. Αλλά πρώτα να χαρούμε το αποκίνημα των σφουγγαράδων, έτσι. Κίνημα, λοιπόν, να σε πάω τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο της ζωής σου. Ναι. Αυτό της ποίησης. Mm-hmm. Έχουμε δει, έχουμε διαβάσει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε φέρει κάτι άλλο ακόμη εις πέρας. Ναι, έχω μια τελευταία. Γιατί συμβουλή. Όλοι εσείς είσαστε έτσι ανήσυχα άτομα, δε. Όταν τελειώνει κάτι, κάτι άλλο καινούριο έχουμε κατά νου. Εγώ γράφω συνεχώς, όχι μόνο ποιήση, γράφω και άλλα Μπράβο. Πράγματα τα οποία εύχομαι να είμαι καλά και να έχω και τη δυνατότητα να τα εκδώσω. Η τελευταία μου συλλογή εκδόθηκε πριν από 5 μήνες περίπου. Ναι. Και έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό τίτλο. Ο τίτλος είναι «Νόσος των διτών», μάλιστα. Αλλά το διτών είναι με γιώτα και δύο ταφ. Mm-hmm. Έτσι. Διτός με γιώτα και δύο ταφ σημαίνει διπλός. Μάλιστα. Έτσι. Διπλός. Κάτι ήθελες να πεις λοιπόν, κάπως θες να το εξηγήσεις ναι, αυτό, ναι, κάτι ναι, θες ναι. να βγάλεις μέσα από αυτό το... Να θυμηθούμε λίγο τους... Δυσούς λόγους. Οι δυσοί λόγοι είναι θεωρήσεις θεμάτων με δύο αντίθετες μεταξύ τους πλευρές. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα, είναι καλό αλλά και κακό. Ή είναι ανάλογα βέβαια με το πρόσωπο έτσι, που αφορά ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό το πρόσωπο. Επίσης μπορεί να είναι δίκαιο και άδικο. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι ψευδές ναι. και αληθές. Ακμή έτσι. Και παρακμή. Μπράβο, ναι. Η νόσος των διτών θέλει να τονίσει τι. Το μονοδιάστατο πλέον τρόπο, έτσι, με τον οποίο κοιτάμε, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Υπάρχει, θα έλεγα, μια κοινότητα οπτικής που εξομοιώνει το καλό και το κακό. Επίσης εξομοιώνει το ψευδές με το αληθές. Έτσι, αυτή τη νόσο θέλω έτσι, να αναδείξω σε αυτή τη συλλογή, δεν ξέρω αν το καταφέρνω, αλλά αυτό τουλάχιστον ήταν ο πυρήνας της προβληματικής μου. Mm-hmm. Και βέβαια το κριτήριο δεν είναι φιλοσοφικό ή κοινωνικό
για την εκδήλωση αυτής της νόσου σήμερα, αλλά είναι καθαρά ωφελημιστικό και ατομιστικό, έτσι. Mm-hmm. Ο ωφελημισμός και ο ατομικισμός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, έτσι, προκαλεί αυτή την νόσο. Έτσι, ναι. Την νόσο των διτών. Και ας ελπίσουμε έτσι, να... Κάποτε ήταν... να αντιστρέψουμε σιγά-σιγά την κατάσταση. Ήταν διακριτά και το καλό και το κακό και το ψευδές και το αληθές. Σήμερα δεν είναι τόσο διακριτά. Έτσι. Κάπου έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Δεν ξέρω αν θες να σου διαβάσω κάτι από αυτή τη συλλογή. Αν και ο χρόνος μας έχει πιέσει πάρα πολύ, είμαστε στα 16 λεπτά. Έλα Γιώργο να διαβάσουμε κάτι σύντομο. Ναι. Έχω ένα ποίημα μέσα. Επίσης, μέσα σε αυτή τη συλλογή έχω ένα ποίημα αφιερωμένο στον Γιάννη τον Παπανικόλα, τον Αημιστό, τον μικροβιολόγο, που ήταν ένας πολύ καλός φίλος και με έφυγε τόσο ξαφνικά. Συγκλώνησε κυριολεκτικά, δηλαδή η απώλειά του. Λοιπόν, θα διαβάσω όμως κάτι άλλο. Το κατοικίδιό σου είναι ο τίτλος. Λοιπόν, το πέτυχες. Ναι, πρόσεξε. Το σκυλί έχει το τέλειο δόρημα να αισθάνεται τον φόβο σου πριν τον διαισθανθείς. Τι κερδίζει, θα μου πεις, το συμπαθές τετράποδο. Μα πώς. Λίγο το έχεις για ένα κατοικίδιο να ανακαλύπτει μέσα σου το κατοικίδιό σου. Φόβος, λοιπόν, ως κατοικίδιο. Το κουβαλάμε. Έτσι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σύντομα και περιεκτικά και ουσιαστικά. Είχα στο μυαλό μου να διαβάσω και ένα ποίημα το οποίο έχω γράψει για το χορό του μηχανικού. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να το διαβάσω σε αυτή την... Δεν έχω έρθει σε επαφή με κανένα βέβαια από την ομάδα. Το ποίημα αυτό εύχομαι να καταφέρω να το... έχει ήδη ενταχθεί σε μια ομάδα ποιημάτων που είναι σχετικά με την σπουγγαλία και τους σπουγγαλείς και εύχομαι να καταφέρω κάποια στιγμή να το... Γιατί όχι. Να εκδώσω αυτή την... Βέβαια, απαιτεί και ένα κόστος η έκδοση. Σίγουρα, έτσι, σίγουρα. Το οποίο... Είναι πολλές φορές βαρύ. Είναι βαρύ και αποτρέπει έτσι, τέτοιες προσπάθειες. Το σημαντικό είναι ότι εσύ τα φέρνεις εις πέρας και κάποια στιγμή είτε προσπάθω. Τώρα είτε στο άμεσο μέλλον θα συμβεί και αυτό. Εύχομαι να έχω και κάποια βοήθεια εδώ. Από... Γιατί όχι, γιατί όχι. Για την ώρα θα συναντηθούμε στις εκδηλώσεις αυτές που όλοι περιμένουμε. Με πολύ χαρά να ζήσουμε. Μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να τις... Πλησιάζουν οι μέρες. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή μας, στην τηλεόραση Αιγαίο. Χαρά μας, χαρά μας. Θεωρώ ότι είσαι όαση αντικειμενικότητας. Έτσι, προσπαθώ. Στα εδώ τα τοπικά δημοσιογραφικά, τουλάχιστον όσο σας, γιατί είπα ότι παρακολουθώ και εσένα σε παρακολουθώ και το άλλο μέσο, θεωρώ ότι... είσαι όαση αντικειμενικότητας και με αυτό θα κλείσω. Μετά από τόσα χρόνια όλους τους αγαπούμε, τους σεβόμαστε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Βέβαια κάποιες φορές δεν το καταφέρνουμε γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες. Αλλά όμως, προσπαθούμε από καρδιάς για το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συναντηθούμε στις εκδηλώσεις και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου. Γεια σου. Το σώμα μου αντικλείδι για τον παράδεισο. Πώς είναι το όνομά σου που δεν του ρώτησα, γιατί σε πέντε βράδια
Να είμαστε λοιπόν εδώ στο τρίτο μέρος της εκπομπής που είμαστε έτοιμοι να πάμε στην παραλία για να ακούσουμε ωραία αποσπάσματα από την μουσική βραδιά και εκδήλωση του Φιλανθρωπικού Σωματείου ο Άγιος Νικόλαος. Βέβαια να σας πω λίγο πιο πριν ότι από την πολιτική επικαιρότητα τρέχουν θέματα. Έχει δώσει ήδη στους συναδέλφους μου ο Γιώργος Μαύρος απάντηση γύρω από τα τεκτενόμενα και τα όσα υπόθηκαν τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Γιάννη Γαλουζή και Σάγκη Τηλιακό. Βέβαια σήμερα, επειδή είναι κλινήρης και το ευχόμαστε περαστικά, αύριο θα είναι μαζί μας και θα μιλήσει και θα πατήσει και εκείνος. Πέραν αυτού να θυμίσουμε επίσης ότι είχαμε το τριήμερο με το Basketball Festival. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίες και εντυπωσιακές εικόνες, θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά καταλαβαίνετε, όλα πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Οπότε, λέω να πάμε τώρα στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Νικόλαος, αυτό το τρίτο μέρος. Και λέω μετά να κλείσουμε με τα υπέροχα τραγούδια και τις μελωδίες, γιατί όπως βλέπετε η εκπομπή περισσότερο σήμερα λίγο λόγο είχε και πολύ μουσική. Έτσι χαλαρώστε, αποχαιρετάμε τον Ιούλιο,
υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με ό,τι καλύτερο σας εύχομαι και ελπίζω. Και κρατάμε την τελετή βράβευση των παιδιών στα ΙΚΤΗ για αύριο, λοιπόν Τρίτη, πρώτη του μήνα. Σας θυμίζω ότι αύριο το βράδυ ο καλλιτέχνης και πάλι που είναι ο επόμενος μας κάνει ποδαρικό, έτσι. Για πάμε να μπούμε μέσα για να δούμε και κάποιες λεπτομέρειες. Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Κουφός που ήταν στην Αστυπάλαια για έναν καλύμνικο γάμο, τώρα είναι εδώ. Και τώρα λοιπόν αύριο το βράδυ θα είναι στην πλατεία Ελιές. Αύριο το βράδυ λοιπόν, ενώ μαζί του συμμετέχει ο Γιάννης Μπαϊράμης. Είναι μια εκδήλωση του Δήμου Καλλιμνίων και θα έχουμε και τη Ρένα Μαγκάκη μαζί με τον Ραλφαήλ Τεζάρη που θα μας μιλήσουν γι' αυτό. Θρύλοι και παραμύθια της Καλλίμνου από τη Δάφνη Μαρία Βουβάλη. Απόψε το βράδυ, μην το χάσετε αγαπητοί μου φίλοι, στις 9. Σήμερα στις 9 το βράδυ λοιπόν, στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας, εκεί θα γίνει και είναι διοργάνωση Δήμου Καλλιμνίων και αστική εταιρεία Ιπποκράτης Co. Παρουσίαση Φανή Κουτούζη Καπελά και ανάγνωση Χριστίνα Παπουτσή. Και σας κλείνω λέγοντας βέβαια για την εταιρεία, την πρώτη πτηνοτροφική μονάδα του Γιάννη Λάμπου, όπου ζητά να προσλάβει προσωπικό. Ελάτε λοιπόν και καλέστε το 69 46 71 6502. Είτε είναι οδηγή, είτε είναι κάποιες άλλες θέσεις εργασίας. Είναι πολύτιμο να έχει κανείς την εργασία του και μόνιμα και για όλο το χρόνο. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Λάμπο 69 46 71 6502. Αυτά αγαπητοί μου φίλοι, σας αφήνουμε με τις μελωδίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου αλλά και της Δημοτικής Μικτής Χοροδίας υπό τον Παντελή Χριστοδούλου και τον Σκόους καλλιτέχνες μας υπέροχοι, Θανάσης Πουλιού και όχι μόνο. Υπάρχει πολύ υλικό το οποίο το κρατάμε για να το δούμε και σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πάρα πολύ και συνεχώς έρχονται άλλα. Όταν υπάρχουν καθημερινά εκδηλώσεις, συνεντεύξεις κτλ, ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ούτε εμείς ανάσα, αλλά ούτε κι εσείς να τα δείτε όλα. Οπότε κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε. Αποχαιρετάμε και τον Ιούλιο. Λέμε καλό μήνα, με το καλό να μπει και να ξεκινήσουν οι άδειες όλων των ανθρώπων, να ξεκουραστούν, να ταξιδέψουν, να δουν φίλους, να δουν συγγενείς. Γάμι, χαμός έγινε. Χθες, Τέλενδος, Μασούρη, Αϊγιάννης, Καστέλη, καταλαβαίνετε, Θάνος Πετρέλης, τίποτα άλλο δεν λέω. Όμως θα το δούμε το υλικό, να ζήσουν τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους. Αυτά αγαπητοί μου φίλοι λοιπόν, σας αφήνουμε στις υπέροχες μελωδίες και ανανεώνουμε για αύριο, εδώ και πάλι πρωτομηνιά, το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Γεια σας! Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω τόσο εγώ προσωπικά όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νικόλαος που πάντοτε ανταποκρίνεστε στο κάλεσμα αγάπης, ανθρωπιάς, συντροφικότητας των συνανθρώπων σας που σας έχουν τόσο ανάγκη. Η σημερινή βραδιά είναι βραδιά αγάπης που την προσφέρουν αφιλοκερδώς στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Νικόλαος ή Χουλιάς Μικές που την διοργάνωσε και συμμετέχει στο τραγούδι μαζί με την Άσια Ιακώβου και Μαρία Κουλιά και μουσικούς Κώστας Ιακώβου Μουζούκη και Γιώργος Βαμπαλάς Κιθάρα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βαλαντούλα Χιλά για την πολύτιμη βοήθειά της, την Δημοτική Αρχή, τον κύριο Αντιδήμαρχο Ζωήδη Παντελή και την κυρία Μαγκάκη Ειρήνη για τη μεταφορά των καθισμάτων και των εξεδρών. Ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί πάντοτε προβάλλουν το έργο μας, το Αιγαίο TV με την κυρία Εύη Κουκιαΐνη. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές του Σωματείου γιατί το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Νικόλαος στηρίζεται πάντοτε σε αυτούς. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση. Μη χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα, μη μιλάς να σ' ακούσω δεν μπορώ. Αν μ' αγαπάς μη γυρίζεις πίσω, άσε να κρατήσω τον πόνο σιδερό.
στρόφια. Όπου κι αν πας, την αγάπη παίρνεις, το σκοτάδι φέρνεις και τη συννεφιά. Τα μεσάνυχτα την πόρτα, μη μου μιλάς να σ' ακούσω δεν μπορώ. Αν μ' αγαπάς μη γυρίζεις πίσω, άσε να κρατήσω τον πονό συντροφιά. Όπου κι αν πας, την αγάπη παίρνεις, το σκοτάδι φέρνεις και τη συννεφιά. Την αγάπη παίρνεις, το σκοτάδι φέρνεις και τη συννεφιά. Σου γουστάρει πάντα να
Το παιδί είναι κορυφή, παρόλο που δεν είναι από εδώ. Ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσει με τον φίλο Θανάση, Θανάση πουλιού στο αξόφωνο. Εντάξει, το Λευτέρη, ίσως το γνωρίζετε, Λευτέρη πουλιού. Κάτι κάνει εκεί πέρα, δεν ξέρω, λίχτρα, λίχτρα, κάτι κάνει. Εδώ είμαι στη μέση, αυτό το παιδί το μικρό, Κάρολος νομίζω πουλιού. Φίλοι απ' την Κο, από τη Φιλανδία. Ναι, να μην ξεχάσω και το τουρίστα, μην κάνω τουρίστα, λέει τη μέση μου εκεί. Γιώργος απ' τη Λαβή. Yeah.
που ζητούν να αλλάξει ποτέ.